Πώς είσαστε? Πώς είσαστε? Αν είστε καλά, υπέροχα, αν δείτε το όνειρο της ζωής σας, χαίρομαι πάρα πολύ για σας και θα χαρώ να διδαχτώ μέσα στις εμπειρίες σας. Αν όμως νιώθετε μέσα σας ότι η ζωή σας είναι λίγο εκτός θέματος, αν πιστεύετε μέσα σας ότι αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά που σας δίνει αυτή η ζωή, αν πιστεύετε ότι έχετε όνειρα και αξίζει να τα ζήσετε, αλλά κάτι συνεχώς δεν πάει καλά, τότε απ' τη μία στεναχωριέμαι είναι για σας. Πραγματικά. Απ' την άλλη όμως χαίρομαι, γιατί είσαστε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή. Είστε εδώ πέρα μαζί μου για να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας μέσα από αυτό που πέρασα εγώ, πώς μπορούν τα δικά μου τα εργάσματα να γίνουν για σας μαθήματα, ώστε να πραγματοποιήσετε αυτό που θέλετε στη ζωή σας. Στη ζωή μας γεννηθήκαμε ελεύθεροι και έχουμε τη δυνατότητα κάθε στιγμή να επιλέγουμε οτιδήποτε θέλουμε. Ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς θέλετε να κάνετε πράγματα, να αποκτήσετε τρελά εισοδήματα. Θα χαρώ να σας πω ότι όλα αυτά είναι εφικτά, απλά διασκεδαστικά και πανέμορφα. Θα λυπηθώ να σας πω ότι περισσότερο από εσάς που είστε σήμερα μέσα δεν θα πετύχετε ούτε με την ΕΛΕΡ, ούτε με αυτά που θα σας πω, αλλά ούτε με οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία παρουσιαστεί στη ζωή σας. Και γιατί? Διότι ακόμα και να ενθουσιαστείτε 5, 10, 14 μέρες θα κάνετε κάποια νέα πράγματα, αλλά μετά θα ξαναπέσετε σε αυτό που, που είστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό και δεν θα σας αφήσει ποτέ να κάνετε πράγματα στη ζωή. Και αυτό είναι οι συνήθειές σας. Οι συνήθειές σας δυστυχώς καθορίζουν την κατεύθυνση στην οποία πάτε στη ζωή. Μπορείτε να καταγράψετε μετά την ομιλία τις συνήθειές σας, τι ώρα ξυπνάτε, τι κάνετε όταν ξυπνάτε, τι δουλειά κάνετε, πόσα χρόνια σας φέρνει η δουλειά, πώς μιλάτε με τους ανθρώπους, τους κερδίζετε, τους χάνετε, έχετε δυνατότητα να έρχεται ανθρώπους ή τους αποθείτε. Όλες οι συνήθειες που έχετε στη ζωή σας, εξελίσσεστε οικονομικά ή πάτε κάτω ή μένετε στάσιμοι και αυτές σας κυριαρχούν. Το κλειδί για να πάτε κάπου διαφορετικά, όπως έλεγε και ο Άινστεϊν. Ο Άινστεϊν έλεγε είναι η μεγαλύτερη λιθιότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να θέλει να καταφέρει και να αποκτήσει πράγματα στη ζωή, συνεχίζοντας να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε και μέχρι χθες. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε σε μια πραγματικότητα η οποία οι περισσότεροι κάνουν μια δεύτερη δουλειά για να τα βγάζουν πέρα. 58% μετά τη σύνταξή τους συνεχίζουν να δουλεύουν, όπως είδατε και στα slide. 65% και πάνω, παραπάνω δεν τους αρέσει η δουλειά. Αυτούς που τους αρέσει η δουλειά δεν βγάζουν αρκετά χρήματα. Οι περισσότεροι αμείβονται όχι τα μισά από αυτά που αξίζουν, αλλά ούτε καν το 25%. Γενικά, οι άνθρωποι ζουν με βάση τα πρέπει τους, ζουν σε μια φυλακή. Όλα αυτά που λέμε έχω υποχρεώσεις την ημέρα να κάνω, σε βάζουν σε ένα ρυθμό μέσα που σου κάνουν να ζεις μια ζωή που πραγματικά δεν είσαι εσύ. Που πραγματικά δεν σε οδηγεί στο πουθενά. Τι εννοώ πουθενά? Δεν σε οδηγεί εκεί που θα ήθελες να είσαι στη ζωή σου, αλλά σε οδηγεί στο απλά να επιβιώνεις, να πληρώνεις το ενίκιο, να πηγαίνεις κάπου κάπου να διασκεδάζεις. Και αυτό είναι στη ζωή. Έχετε δύο επιλογές. Ακόμα και αν ξεκινήσετε δικές σας δουλειές ή εδώ πέρα μαζί μου. Ή να περάσετε μέσα από τις αποτυχίες, τον πόνο, τη μιζέρια, να δοκιμάσει συνεχώς πράγματα 5, 10, 20 χρόνια στη ζωή, που ίσως φαίνεται το καλύτερο, και να αποφασίσετε κάποια στιγμή αργότερα με βάση τη γνώση που έχετε πάρει τη ζωή τι θα κάνετε, ή να ακολουθήσετε πίστα, βήμα-βήμα, αυτά που θα σας πω εγώ. Είμαι εδώ πέρα σήμερα διότι εγώ ψάχνω στελέχη που θέλουν να αποκτήσουν εισοδήματα άμεσα και έμεσα μεγάλα με τη δραστηριότητα αυτή. Δεν είμαι εδώ για να σας πείσω να κάνετε μια δουλειά. Είμαι εδώ αυτοί που θα πάρετε την απόψη και πείτε ναι, εγώ είμαι αυτός, να είμαι μαζί σας βήμα-βήμα, να πάτε εκεί που θέλετε. Δεν θα σας πιέσω ή να σας πείσω να κάνετε αυτό. Όχι. Αλλά αν εσείς κάνετε ένα, εγώ θα σε βοηθήσω να κάνεις 10. Αν εσύ αποκτήσεις από τη δουλειά αυτή 1.000, εγώ θα σε βοηθήσω να τα κάνεις 10.000. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να σου πω, ξέρεις τι, έλα και ξεκίνα αυτό το πράγμα να καταλάβεις πόσο καλό είναι. Προσωπικά γεννήθηκα το 1973, ο μπαμπάς και η μαμά ήταν εργάτες σε τέτοιο επίπεδο που το πρώτο διαμέρισμα στο οποίο όταν γεννήθηκα δεν ήταν καν διαμέρισμα, ήταν ένα δωμάτιο, δεν είχε τουαλέτα μέσα, δεν είχε και κουζίνα. Όταν μοιραζόμασταν με άλλες οικογένειες.
μία κουβέρτα μέσα. Έτσι είχαν πάει οι γονείς μου στο εξωτερικό, στην Ξενιτιά, στη Γερμανία τότε, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά του. Δεν τα βγάζανε πέρα για να μεγαλώσουν και μεταξύ να με αφήσουν στη γιαγιά μου ή να με πάρουν πίσω, επέλεξαν να με πάρουν πίσω και να ξεκινήσει η μαμά 2 δουλειές και ο μπαμπάς 3 δουλειές. Ένα πρόβλημα ήταν στους γονείς μου ότι η σκληρή δουλειά εξελίσσει τη ζωή σου. Αυτό είναι αλήθεια. Του έλεγα να αγωνίζουν σκληρά, του έλεγα να καλυτερεύει τη ζωή, να πάνε στο πρώτο διαμέρισμα. Έλεγα όμως ότι χάνουν τη ζωή. Δεν απολαμβάνουν ταξίδια, δεν απολαμβάνουν όλα αυτά τα ωραία που δίνει η ζωή. Και κατάλαβα από πολύ μικρός ότι δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι έτσι. Γι' αυτό και ψαχνόμουν. Δεν ήξερα τον αυτό που έψαχνα, αλλά πάντα κάτι έψαχνα. Δεν μπορούσα να δώσω εξήγηση στη δουλειά που θα μου άγγιζε την καρδούλα μου. Αλλά αυτό που ήξερα μέσα μου ήταν μόνο μία λέξη. Ήθελα πάντοτε να είμαι ελεύθερος. Να μην εξαρτιόμαι από άλλους. Ακόμα και αυτούς που βλέπουμε ότι έχουν δική τους δουλειά, οι περισσότεροι από αυτούς είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα γραφεία τους, είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα πρέπει των υπαλλήλων τους, είναι εγκλωβισμένοι κάτω από χρεώσεις του κράτους, αλλάζει το σύστημα, αλλάζει η φορολογία ξαφνικά από το top, βρίσκονται στο down. Άκουσε πολύ πολύ προσεκτικά αυτά που θα μοιραστώ μαζί σου στα επόμενα λεπτά. Οι περισσότεροι από αυτά θα τα ακούσουν, θα χαρούν, θα ενθουσιαστούν και θα ξαναμπούν μετά από κάποιες μέρες πάλι στο σχήμα που ήταν πριν στη ζωή, που θα του φέρει και τέτοια αποτελέσματα που είχαν μέχρι τώρα στη ζωή. Κάποιοι πολύ λίγοι από εσάς αυτοί που αυτά θα ακούσουν, που θα ακούσουν, θα μπορούσαν να τα πάρουν για να κάνουν εφαρμογή. Το μυστικό βέβαια στην εφαρμογή. Δεν παίζει ρόλο το πώς θα είναι η εφαρμογή στην αρχή. Στην αρχή είναι εφαρμογή. Όταν κάνετε εφαρμογή στατιστικές, στρατηγικές, λειτουργικότητες που μπορούν να σε αποφέρουν εισοδήματα, κάποια στιγμή και αυτές θα γίνουν τη συνήθεια. Και μόνο να αποκτήσει συνήθειες που μπορούν να σας πάνε μπροστά στη ζωή, σιγά σιγά θα εξελίσσεται η ζωή σας. Δεν είμαι εδώ πέρα σήμερα για να με θαυμάσετε. Ω, παιδί, τι ωραία που τα λέει αυτός. Είμαι εδώ πέρα για να ξεκινήσετε να θαυμάζετε έναν άνθρωπο μόνο. Να ξεκινήσετε να θαυμάζετε έναν άνθρωπο μόνο. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο εαυτός σας. Από εκεί ξεκινάει το πάνω. Όταν εγώ ξεκινήσω να μοτιβάρω τον εαυτό μου σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι, όταν εγώ ξεκινήσω να πιστεύω στον εαυτό μου, οτιδήποτε επιπλέον είναι η ζωή μου, όταν εγώ ξεκινήσω να χαμογελάω σε οτιδήποτε μου συμβαίνει, ξέρω εύκολα λέγονται, δύσκολα πράττονται, μετά ξεκινάει η ζωή και αλλάζει. Και όταν η ζωή ξεκινάει και αλλάζει, ξαφνικά δεν τρέχω πίσω από τη δουλειά, αλλά τρέχει δουλειά πάνω πίσω από μένα. Και κάτι δεν μπορώ να χτίσω σε μία μέρα. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβετε στο επιχειρήν είναι ότι για να χτίσω μία δουλειά, μου πάρει 2 με 5 χρόνια. Η μεγάλη σας τύχη ποια είναι. Ότι τη στιγμή που θα συνεργαστείτε μαζί μου, συνεργάζεστε με έναν άνθρωπο που έχει πετύχει 10 πράγματα, ίσως μοναδικά στην Ελλάδα. Και το μεγαλύτερο μυστικό, το οποίο λέει ο Άνθονι Ρόμπινς, ο μεγαλύτερος δάσκαλος success επιτυχίας στον κόσμο, είναι ότι αν θέλεις να πετύχεις κάτι, βρες κάποιον που το έχει πετύχει και κάνε modeling αυτά που κάνει. Σκέψου. Τι ισόρροπο θα ήταν αυτό που θα άλλαζε τη ζωή σου. Πραγματικά. Τι ισόρροπο είναι αυτό που θα άλλαζε τη ζωή σου πραγματικά. Πάμε λίγο. Έχεις μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και ποια είναι αυτή. Όπως είσαι στο τελευταίο slide, αυτή τη στιγμή ζεις σε μια χώρα που αν όχι οι ευκαιρίες, ένα δεύτερο εισόδημα έχει γίνει πλέον ανάγκη. Ξέρεις πολύ καλά, περισσότερο και από μένα, και ήταν τα εισοδήματα πριν 3, πριν 5 και πριν 7 χρόνια. Από εκεί πρέπει να ανέβεις. Συντάξεις. Κάθε μέρα η τηλεόραση κοιτάει να αφυπνίσει τον κόσμο να κάνει κάτι ακόμα. Και κάποια στιγμή, ίσως και τώρα, έχει γίνει μεγάλη ανάγκη. Ο κόσμος ψάχνεται. Έχει ανάγκη να βγάζει. Αν έρθει 5.000 παραπάνω, 200 ευρώ. Πώς θα άλλαζε η ζωή του με 200 ευρώ παραπάνω το μήνα. Επί 12 μήνες, 2.400. 2.400 κάνει διακοπές του ονείρου. Μια φορά το χρόνο. Με 400 ευρώ το μήνα,
Είναι 4.500 4.800 το χρόνο. Σπουδαία. Ο κόσμος έχει πλέον ανάγκη, του λείπουν αυτά τα χρήματα. Πάμε λίγο. Επιχειρηματικό μοντέλο LR. Πώς ξεκινάτε από σήμερα να έχετε εισοδήματα. Πάμε λίγο στο slide. Λοιπόν, η LR, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι δουλεύουμε αν θέλουμε, όπου θέλουμε, όποτε, αν και όπου και αν βρίσκεσαι. Έχεις απόλυτα ελεύθερο ωράριο, έχεις την απόλυτη ελευθερία να κινείσαι όπως εσύ θέλεις, όπου θέλεις και έχεις δυνατότητα να βγάλεις 50 ευρώ το μήνα, 500 ευρώ το μήνα ή 5.000 ευρώ το μήνα. Σου δίνει τη δυνατότητα η ελεύθερη με το σύστημα marketing να αναπτυχθείς όσο εσύ θέλεις. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα τη δουλειά αυτή το 1994. Ήρθε τότε η Θήκα, με κάλεσε η Θήκα μαζί με τον Γιώργο, τον Τζόρεφό μου, και μου πρότεινε αν θέλω εγώ να ξεκινήσω να συνεργαστώ με την εταιρεία αυτή. Η προσωπική μου άποψη τότε, όταν είχα δει τα προϊόντα, δεν ξεχάσω ποτέ, ότι νόμιζα ότι θύχτηκα για πολλούς λόγους. Θύχτηκα γιατί ήμουν ποδοσφαιριστής, ήμουν στο Πολυτεχνείο, γεμάτος με σπυράκια, δεν ήξερα να μιλάω τα ελληνικά, δεν είχα γνωριμίες και νόμιζα ότι με κοροϊδεύανε. Γιατί ήμουν το πιο ακατάλληλο άτομο για αυτήν εδώ πέρα τη δουλειά. Αυτήν εδώ δουλειά πιστεύω πρέπει να έχει γνωριμίες, πρέπει να ξέρει να μιλά, πρέπει να θε να εξηγεί. Και εγώ δεν είχα τίποτα από όλα αυτά. Και έτσι νευριάστηκα που μου μίλησαν, αλλά και έτσι μου είπε ο φοφό, μου λέει κάτσε να σου δείξω λίγο πώ δουλεύει το σύστημα. Και μου έδειξε το σύστημα marketing, όπου αν γράψει κάποια 5-6-7 άτομα, αυτά αν γράψω 5-6 θα γίνουν 30, και αν τα 30 γράψω 5-6 θα γίνουν 30 επί 6, 180-200 άτομα ομάδα. 100 ευρώ να πουλάει καθένα, τότε σε δραχμές ήταν 20-30 χιλιάδες, σήμαινε για μένα 200-4 χιλιάδες το μήνα. Ενθουσιάστηκα από αυτό εδώ πέρα το νούμερο, αλλά ο ίδιος δεν πίστευε ότι μπορώ να το κάνω. Και πράγματι δεν ξεκίνησα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως βλέπετε και στο slide, την επόμενη μέρα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πηγαίνω σε καφετέριες, έβλεπα συνεχώς ανθρώπους να πουλάνε κάτι. Σας ρωτάω, βλέπετε όταν πάτε σε κάποιες καφετέριες, σε κάποιες λέσχες έξω, ανθρώπους, κοπέλες, γυναίκες, να έχουν ένα κατάλογο και να παρουσιάζουν κάποια εταιρεία. Έτσι ήταν τότε και σε μένα. Έβλεπα διάφορο κόσμο να προμοτάρει οποιαδήποτε εταιρεία. Άλλοι πουλούσαν Avon, άλλοι Alamo, άλλοι Oriflame, άλλοι κατσαρόλες, άλλοι Tupperware. Όπως βλέπετε στο slide, οι top 100 στον κόσμο, οι top 100 εταιρείες στον κόσμο, που υπάρχουν πάνω από 10.000 εταιρείες, αλλά μόνο οι top 100 κάνουν ένα ετήσιο τζίρο 72 δις. Αυτό κατάλαβα και εγώ τότε. Η αγορά είναι μεγάλη, τόσο μεγάλη που σχεδόν κάθε ένας θέλει παράλληλα με τη δουλειά του να πουλάει κάποια προϊόντα τέτοιου είδους. Και κάθε και αναρωτήθηκα ότι εγώ δεν ξέρω αποκαλυπτικά. Εγώ δεν ξέρω τι με τη δουλειά. Δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Πήρα τηλέφωνο τώρα την Τίτλια και την Φοχό. Τι λέω, εάν ξεκινήσω, μπορείτε να κάνετε τι παρόσει για μένα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα εξηγώ. Δεν ξέρω το σύστημα να εξηγώ, δεν ξέρω τα προϊόντα. Και δεν θέλω να τα μάθω τα προϊόντα, γιατί δεν με αφορά εμένα το κραγιόν. Αλλά εσεί μπορείτε να εξηγείτε σε αυτού που θα θέλανε τη δουλειά αυτή. Και μου λέγανε πάντα όχι μόνο ναι, αλλά έτσι να δείτε τη δουλειά. Εμείς θα σας στηρίζουμε όσο μας χρειαστείς. Και λέω, εγώ θα σας χρειάζομαι εφόρο ζωής. Γιατί εγώ δεν θα μάθω ποτέ αυτά τα προϊόντα, γιατί εγώ θα μάθω ποτέ να μιλάω. Αυτή είναι η στάση μου τότε. Και έτσι ξεκίνησα. Δανείστηκα από φίλους χρήματα, πήρα το πακέτο και επειδή ενθουσιάστηκα, πήγα πραγματικά να κάνω αυτό που δεν είπα. Πήγα να δείξω εγώ τα προϊόντα. Και δεν ήξερα τι να πω. Έφαγα 3, 5, 6, 7, 8 σφαλιάρες, μου λέγανε διάφορα, αυτά δεν είναι επώνυμα, είναι λεγμένα, ερωτήσεις που δεν τις είχα φανταστεί. Λέω, τι μάρα κάνετε εδώ πέρα. Σοκαρίστηκα, απογοητεύτηκα, πληγώθηκα και πραγματικά μετά, αυτούς δεν μπορούσα να τους κάνω να προσεγγίσω, γιατί προσέγγισα λάθος, και μετά αποφάσισα να κάνω αυτό που πρότεινα εγώ ίδιος, στην Ποφό και στη Βέρα και στην Τιτίκα, να τους πηγαίνω εγώ στον κόσμο. Και έτσι ξεκίνησε η δική μου σταδιοδρομία το 1994. Βλέπετε εδώ πέρα στο slide, ξεκίνησε 17 το 1994. Κοιτάξτε προσεκτικά ποια ήταν η πορεία μου. Από έναν άνθρωπο που τον βλέπετε εκεί πέρα στο slide. Ακριβώς. Μετά από, όπως βλέπετε στο slide, 45 ημέρες, πήγαινα κάθε 2-3 μέρες ένα άτομο στη Δίκα. Μετά κάθε 2-3 μέρες ένα άτομο στη Φοβό. Μετά κοιτούσα να το κάνω κάθε μέρα. Ένα ραντεβουδάκι.
Άλλες φορές τύχαινε, περισσότεροι με στείνανε, δηλαδή από τα 5-6-7 ραντεβού έρχονταν ο ένας με τους δύο, μου λέγανε να σε στείλουμε, εγώ ντρεπόμουν στη φορά στη μέρα. Τέλος πάντων, γράφτηκαν δύο άτομα. Η πρώτη επιταγή ήταν 15 ευρώ, όπως βλέπετε και στο slide, 4.900 και κάτι δραχμές. Αυτό για μένα ήταν σημάδι. Λέω, αμάν η εταιρεία υπάρχει, η εταιρεία πληρώνει. Δεν είπα, κοίταξε πόσο λίγα χρήματα είναι. Ενθουσιάστηκα, αλήθεια είναι. Και ξεκίνησα να το κάνω ακόμα πιο έντονα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αυτά που μάθαμε στη ζωή. Είμαστε αυτά που μας μάθαν στη ζωή. Και έτσι με αυτά εγώ που ήξερα, ήμουνα και είχα, τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να ήταν μεγάλα. Ένας φοιτητής, μεγάλος στη Γερμανία, δεν ήξερε τα ελληνικά καλά, ήρθε στην Ελλάδα, είχε 10, 20, 30, 40 συνθητητές φίλους και κοιτάει τώρα σιγά σιγά να θεατολογήσει ο κόσμος σε μια δουλειά. Τι εμπειρία να είχα σαν άνθρωπος, τι αποδεικτικά στοιχεία να είχα σαν άνθρωπος. Άρα το μόνο που ήξερα να κάνω ήταν όποιον έβλεπα να του λέω, έλα πάμε σε μια κυρία πολύ αξιολάτρευτο πολύ αξιολάτρευτη προσωπικότητα να δεις μια δουλειά που ίσως να μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Αν έχει αλλάξει τη ζωή σου, να σου φέρει σίγουρα κάποια πλέον χρήματα. Ή έλεγα κάτι πάρα πολύ απλό, που ήταν πιο πιασάρικο, σε ενδιαφέρει να παίρνει μια δεύτερη δουλειά. Ναι, τι δουλειά είναι αυτή, σε ενδιαφέρει να βγάλει ένα δεύτερο εισόδημα. Ναι, τι είναι αυτό, και μετά σου πήγαινε στην Φωκό και στη Βέρα. Έτσι σιγά σιγά συνέχισε τη δουλειά αυτή. Κοιτάξτε λίγο τώρα τι έγινε μετά από 6 μήνες. Το εισόδημά μου ήταν μόνο 32 ευρώ με 4 άτομα. Και εκείνη και την ημέρα είχα την τύχη, όπως λέω κάθε φορά σε κάθε μου ομιλία, να γνωρίσω έναν κύριο σε ένα σεμινάριο που είχε αποκτήσει όλα αυτά που εγώ ήθελα να αποκτήσω στη ζωή. Γνώρισα μια οικογένεια που είχε το δικό της σπίτι, το δικό της το γραφείο, δύο αυτοκίνητα, παιδιά και το πιο σημαντικό για μένα ποιο ήταν, ήταν ελευθερία. Γνώρισα μια οικογένεια η οποία μετά από 3 χρόνια στην εταιρεία LR είχε, έβγαζε 10 χιλιάρικα. Τότε για μένα τεράστιο νούμερο, για κάποιο που δεν ήταν μικρό, για μένα τότε τεράστιο νούμερο, ήταν περίπου 3 εκατομμύρια και δραχμές, ουτοπικό για μένα. Και είπα στον εαυτό μου ότι αν καταφέρω τα μισά να βγάζω, το 1 τρίτο να βγάζω μετά από 3 χρόνια, έχω αποκτήσει όλο μου το όνειρο στη ζωή. Και έτσι τότε ρώτησα τον Κλάους Σβάμπ, όταν είμαι στο Μόναχο, ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας του. Και μου είπε ότι είναι τόσο απλό που χρησιμοποιείς αυτά που είπα εγώ στο σεμινάριο, θα τα ακούσεις, θα ενθουσιαστείς και θα τα ξεχάσεις μετά από 3 εβδομάδες. Όπως είσαι εσύ, μου λέει, θα είναι και το 99% των ανθρώπων. Γι' αυτό και δεν πετυχαίνω. Οι εταιρείες λένε το. Τα πρέπει να σ' αρέσουν τρομερά, του λέω. Ναι, δεν είναι top, μου λέει. Αλλά εσύ δεν είσαι top. Πες μου, τι να κάνω, θα το κάνω. Μου λέει, πρέπει να κάνεις 2 ραντεβού την ημέρα. Δεν παίζει ρόλο πού και πότε. Πρέπει να πάρεις έναν φοβερό εξοπλισμό και πρέπει να το δεις σαν δουλειά. Όχι σαν παιχνίδι. Σήμερα το κάνω, δεν το κάνω. Εάν δουλεύεις σε μια σοβαρία, πάτα, δηλαδή δουλεύεις 2-4 ώρες κάθε μέρα. Είτε έχεις καλή ψυχολογία, είτε όχι. Είτε έξω χιονίζει, είτε βρέχει, είτε είναι καλοκαίρι. Ναι, του λέω. Έτσι το ίδιο λέει και εδώ πέρα. Όποιος καταλάβει ότι είναι μια business, αυτός θα πετύχει. Και έτσι τότε ξεκίνησα. Κοιτάξτε λίγο τα αποτελέσματά μου μέσα σε 3 μήνες. Βάζω 6 άτομα, κάνω μια ομάδα 40 ατόμων και το bonus μου είναι γύρω στα 700 ευρώ. Τον Ιανουάριο πάλι 760, το Φεβρουάριο πάει στα 1100. Όπως βλέπετε, αυτό είναι λίγο το βεβαίο ομαδικό. Ενώ το βεβαίο ομαδικό, όπως βλέπετε στο slide, ήταν 17.000. Τον επόμενο μήνα τι έγινε, έγινε 33.000. Αυτό είναι network marketing. Η ομάδα από ένα σημείο και μετά. Όχι στην αρχή, μπορεί μετά από 2 μήνες, μετά μπορεί να 1 μήνα, μετά μπορεί 7 μήνες, μπορεί μετά από 12 μήνες. Από ένα σημείο και μετά κάνει τάκ. Και πολλαπλασιάζεται. Είναι τη στιγμή που θα βρεθούν 1, 2, 3 άτομα σαν και σας. Δηλαδή. Έτσι εκείνο το σημείο. Αυτό το crack σε μένα έγινε μία φορά τον Σεπτέμβριο, που ξεκινήσαν κάποια από 16%. Μία φορά εκεί τον Ιανουάριο έγινε κράτη από 17.000 και τον άλλο μήνα πολλαπλασιάστηκαν τα άτομα και αυτά λειτουργήσαν και γίνανε 33.000. Μετά από 2 μήνες βλέπετε, κοιτάξτε λίγο, μπάρκο πήγε στα 1.700. Προσέξτε, δηλαδή μία δουλειά σου είναι 700-700, μετά 1.100, 1.100, μετά 1.700-1.700. Πώς αλλάζει η ψυχολογία. Αμέσως μετά τον Οκτώβριο, βλέπετε Οκτώβριο, Orga Leader, η LR λέει στους όλους Orga Leader και σε σένα που θέσεις σε λίγο Orga Leader, Mercedes. Σημαντικό πράγμα. Mercedes. Κανένα δεν πίστευε στη δουλειά όταν ήταν αρτικείο, ήταν ενάντια στο dealer system. Όπως το χθες μου λέει μια κυρία, ναι, ξέρεις τι, μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά αυτή, αλλά δεν μου αρέσει να είμαι dealer. Μου λέει, ποια πιστεύεις ότι είναι η λύση για να πετύχω. Λέω, είναι μία λύση. Ποια. Να πεις ότι είμαι dealer. Τι προτιμά, να είσαι dealer και να βγάζεις 7.000 ευρώ το μήνα και να λες, είμαι dealer, είμαι πολιτής, είμαι πλασιέ,
Είναι λες είμαι επιχειρηματίας ή είμαι γιατρός ή ξέρω εγώ τι άλλο θα μπορούσα να είμαι και βγάζω 700 ευρώ. Όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες στον πλανήτη αυτόν έχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, παρατήσαν τις σπουδές τους, άρα δεν έχουν πτυχίο. Δεύτερον, είναι πλασιέ. Μπορεί να μην φαίνεται σήμερα σαν πλασιέ. Ο Steve Jobs καλεί τώρα, Θεός συμφορέσει. Δεν φαίνεται, φαίνεται σαν ο μεγαλύτερος inventor στον κόσμο, αλλά ήταν πλασιέ. Κάποιοι του προτείνανε πράγματα, έβαζε το όνομα Apple πάνω και το παρουσίαζε κάπου αλλού. Στην αρχή ξεκίνησαν όλοι. Ο Bill Gates πήρε ένα πρόγραμμα, δεν ήταν καν δικό του, το ξέρετε όλη την ιστορία. Έβγαλε το όνομα, πήγε κάπου στην Dell, το πούλησε και ξεκίνησε την εταιρεία Windows. Άμα δείτε μια Steve Jobs, θα δείτε πόσα τηλεφωνήματα έκανε για να πουλήσει, πόσε πόρτε έτρωγε. Ο Mark Zuckerberg που λέει έχει φτιάξει το Facebook. Δεν έχει φτιάξει το Facebook. Έχει πουλήσει το Facebook στην αρχή χωρί χρήματα σε χιλιάδε κόσμο. Η δύναμη στο να κάνετε πράγματα είναι στο να καταλάβω ότι το χρήμα είναι στη λέξη πλασιέ. Βαλιτσάκι έξω δίνουν τα προϊόντα. Βαλιτσάκι έξω δίνουν την εταιρεία. Όσο το πολλαπλασιάσω αυτό, όσο το μεγαλώνω, τόσο αυξάνονται και οι πελάτε μου. Έχω αύριο κάποιο. Άλλοι λένε, μ' αρέσει αυτό που κάνει, το κάνω κι εγώ. Περισσότερα πούνε όχι. Αλλά κάποιοι να βρείτε που θα πούνε, έρχονται εγώ μαζί σου με το βαλετσάκι και δίνω τη δουλειά. Έχει τρει. Αμέσω είστε τέσσερι. Εσύ και τρει, τέσσερι. Αυτοί οι τρει να βρούνε είναι αμέσω 15 άτομα. Βαλετσάκι δεν έχω προϊόντα. 200-500 ευρώ κάνει ο καθένα τη μήνα αμέσω για σένα τη μήνα αυτό, 1,5 χιλιάρικο. Τι γίνεται αυτομάτω. Οι από κάτω οι τρει βλέπουν τη συμβαίνει 1,5 χιλιάρικο. Ναι, σοβαρά. Με το βαλιτσάκι κατάλογο πόρτα, ναι, πω, θα πάνε και αυτοί να κάνουν τα 1500. Και μόλις οι τρεις άνθρωποι δικοί σου βγάζουν 1500, εσύ τα βγάζεις 4,5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι network marketing. Έτσι πήγε και σε μένα. Και κοιτάξτε ποια ήταν η συνέχεια. Όταν πήρα εγώ τη Mercedes, βλέπετε εδώ πέρα Οκτώβριο 1954 που την πήρα, 1955, τον επόμενο μήνα 77.000 PV, και πήγα μέσα στου 2.800 και τον επόμενο μήνα 94.000 το μοναδικό τζίρο και βλέπετε εισόδημα 3.500. Φοιτητής ακόμα. Να συνεχίσω λίγο την επόμενη χρονιά, να πάω λίγο στα γρήγορα. Τα δείχνω, μιλάω λίγο για μένα, αλλά μέσω από αυτό θέλω να καταλάβετε το μεγαλείο τη δουλειά αυτή. Μέσα σε 4 μήνες μετά, βλέπετε το έχουμε κόκκινο, 7.300, 22 χρονών, 1996. Ακόμα και σήμερα δεν μιλάω τα ελληνικά. 7.300 ευρώ. Όπως βλέπετε, 4 με 5, 21. Ήδη, δηλαδή 4 με 5 άτομα ήδη στον δρόμο να πάρουν το αυτοκίνητο. Όπου το πήραν και λίγους μήνες μετά. Τον Δεκέμβριο, βλέπετε, 11.000 το μήνα. Φανταστείτε τώρα τον εαυτό σας, μετά από 2 μόνο χρόνια, 2 μόνο χρόνια, να βγάζετε 11.000. Να δείξω και το επόμενο slide. Ήταν η τρίτη χρονιά. Μετά από ακριβώς 36 μήνες, βάλε κι άλλους 3-4, 3 χρόνια και κάτι, ήταν το εισόδημα 22.000. Προσέξτε. Χωρίς κινητό, ειδικά στην αρχή. Χωρίς ίντερνετ. Ούτε email. Ούτε SMS. Ακόμα και τότε τα τοπικά τηλέφωνα που κάναμε σε άλλη πόλη, δεν τα ξεχάσω ποτέ, ήθελα να πάρω στη Ρόδο τηλέφωνο και το σκεφτόμουν. Από τη Θεσσαλονίκη να πάρω στη Ρόδο τηλέφωνο σε κάποιου νέου συνεργάτε και το σκεφτόμουν να μην χρεωθώ. Τίποτα δεν υπήρχε. Το webinar δηλαδή υπήρχε σήμερα. Πώ έχει εξηγώ τη δουλειά, σωστά. Και κάποιοι εσεί λέτε ναι, θέλω να κάνω τη δουλειά αυτή και θέλω όμως να εξηγήσω το πρόβλημα και δεν μπορώ. Το επόμενο γίνει Τετάρτη. Καλείτε κόσμο και μπορεί να το δει live την Τετάρτη. Ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ. Δεν υπήρχαν τίποτα αυτά τα εργαλεία. Η ΕΛΕΒ συνδυάζει τι μεγαλύτερε τάσει και επιχειρηματικέ ευκαιρίε στον κόσμο. Α, το ίντερνετ. Βλέπε Facebook, βλέπε το Google, βλέπε όλα τα τελευταία Twitter, όλα αυτά που δημιουργήθηκαν. Ίντερνετ, μπορείτε να την κάνετε μέσω ίντερνετ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία για να βρείτε κόσμο ή για να αστρολογήσετε κόσμο ή για να εκπαιδεύσετε κόσμο. Δεύτερον, άλλο μεγάλο επιχειρηματικό κύμα. Βλέπε Zara, βλέπε Walmart, βλέπε τα supermarket που γίνονται όλο και περισσότερα. Τι κάνουν αυτοί όλοι? Μεσολαβούνε, βλέπε IKEA, μπράβο, μεσολαβούνε για να πουλάνε προϊόντα άλλο. Θα πείτε, μα τα IKEA έχουν δικά του προϊόντα. Έτσι φαίνεται. Η IKEA ακόμα και σήμερα δεν κάνει δικά τη προϊόντα. Από ένα σημείο και μετά αγόραζε εταιρείε τι οποίε έκανε μεγάλο τζίρο. Η Walmart, το ίδιο. Η Zara, μα Zara είναι αυτό. Όχι, το ετικετάκι τη βάζει πάνω. Στην αρχή έκανε μια συμφωνία με ένα εργοστάσιο
Μετά έγινε ο Τζίρος μεγάλο, μετά έκανε συμφωνία να παράγει μόνο για τη Ζάρα. Όλοι αυτοί μεσολαβούν για να πουλάνε προϊόντα άλλο. Πάμε λίγο. Άρα βλέπετε ότι μέσα σε 3 χρόνια ήταν 22.000. Και ρωτάω τώρα εσένα, εσύ σήμερα που έχεις όλα τα μέσα, εσύ σήμερα που έχεις μια εταιρεία που όπως θα δεις σε λίγο είναι τόσο μεγάλη και όλα αυτά τα μέσα και εμένα να σου έχω να είμαι δίπλα σου και να μπορώ να μοιράζομαι σε οποιοδήποτε σου στιγμή τις προσωπικές μου εμπειρίες και να σε βοηθάω να τις ξεπερνάς. Πόσο γρήγορα πρέπει να φτάσεις εκεί. Άρα, ξεκινάς σήμερα και μπορείς από σήμερα κιόλας να βγάλεις εισόδημα. Στην σελίδα liveRichAcademy.com θα δεις κάτω καταλόγους. Μπορείς αμέσως και σήμερα να τους κατεβάσεις καταλόγους. Να τους στείλεις σε 20 φίλους σου, να τις στείλεις σε 20 φίλους σου και να πεις, παιδιά, ξεκινάω αυτή την καταπληκτική δουλειά. Ανοίξτε τον κατάλογο και επιλέξτε 2, 3, 5 προϊόντα να τα βάλω στην πρώτη παραγγελία για να ξεκινήσω. Ή μπορείς πεις, πήγαινε στην σελίδα LiveRich Academy, κάνε κλικ, κατέβασε τον κατάλογο και πες μου θέλω να παραγγείλεις, θέλω να ξεκινήσω την εταιρεία και θέλω να κάνω την πρώτη μου παραγγελία. Απλά, δεν χρειάζεται καν να τους επισκεφτείς. Πάμε λίγο. Η ΕΛΕ σου παρέχει νούμερο 1. Ελεύθερο ωράριο. Δουλεύεις όποτε θέλεις, αν θέλεις και όπου και αν βρίσκεσαι. Ξεκινά σήμερα, ακόμα χωρίς κεφάλαιο, μοιράζεις τον κατάλογο και παίρνεις πρώτες παραγγελίες. Δουλεύεις με μια εταιρεία που έχεις ασφάλεια. Τι σημαίνει ασφάλεια? Η ΕΛΕΤ είναι πάνω από 30 χρόνια στην αγορά. Έχει 30 συνεχόμενα χρόνια αυξανόμενο τζίρο. Όταν μιλάμε για Made in Germany, σημαίνει τι? Εγγύηση. Σημαίνει τι? Ασφάλεια. Βλέπετε όλες τις άλλες εταιρείες που έχουν τον τίτλο Made in Germany. Συγκρινόμενο το Made in Germany με άλλες χώρες, καταλαβαίνουν, νιώθουν και είναι αποδεδειγμένο ότι έχω έναν πολύ δυνατό partner. Η ΕΛΕΡ σήμερα έχει κάνει πάνω από 5 δις τζίρο σε όλα τις τα προϊόντα, έχει δώσει πάνω από 40 εκατομμύρια αρώματα και πάνω από 30 εκατομμύρια aloe vera. Που σημαίνει, έχω partner μαζί μου, συνεργάτη μου, συνέταιρό μου, μια πολύ δυνατή εταιρεία στην οποία μπορώ να εμπιστευτώ, με στηρίζει, έναν ισχυρό παίκτη. Βλέπουμε συνεχώς στην αγορά νέες εταιρείες, νέες εταιρείες. Να γνωρίζουμε ότι από τις εταιρείες, 100 εταιρείες που φτιάχνονται σήμερα, οι 95 κλείνουν την πρώτη πενταετία. Και από τις 5, δηλαδή το 5% που επιβιώνει, το άλλο 95% κλείνει την δεύτερη δεκαετία. Έχουμε δει τεράστιους κολοσσούς να έχουν κλείσει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε συνεργάτες σε μια εταιρεία που είναι σίγουρο το μέλλον. Αν ακόμα και αν δεν πω για κατά 100.000 το μήνα, ξέρω ότι αν δουλέψω σωστά, μέσα σε ένα χρόνο θα βγάζω από 1 μέχρι 3 χιλιάρικα σίγουρα και σταθερά. Η ΕΛΕΡ έχει πάνω από 1.200 συνεργάτες σε 31 θυγατρικές ανά τον κόσμο. Σε 32 χώρες, 40 θυγατρικές. Γίνονται πάνω από 50.000 τεστ το χρόνο πάνω στα προϊόντα και όχι σε ζώα. Η ΕΛΕΡ σήμερα έχει όλες τις πιστοποιήσεις και ακόμα περισσότερες που μπορεί να έχει κάποια εταιρεία. Προκαλώ και προσκαλώ τον καθένα να μου βρει μία εταιρεία που να έχει περισσότερες πιστοποιήσεις. Μπορεί κάποια ονόματα στην αγορά, Chanel, Lancôme, μπράβο, το λέω, τις αγαπάω, τις θαυμάζω, τις ασπάζουμε, αλλά βρείτε μου μία που να έχει περισσότερες πιστοποιήσεις. Την ΕΛΕΡ μπορείτε σήμερα που θα ξεκινήσετε να πάτε στο εργοστάσιο και να δείτε πού κατασκευάζετε το προϊόν. Όλα τα προϊόντα. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ σε ποια εταιρεία μπορείτε να το κάνετε αυτό. Επίσης η ΕΛΕΡ, και εδώ είμαστε σαν μόνη εταιρεία στον κόσμο κατευθυνόμενης πώλησης, ανήκει μέσα στον πιο ισχυρό οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων καλλιντικών. Διότι τα περισσότερα καλλιντικά στην αγορά, να μην αναφέρω μεγάλα ονόματα, τεράστια ονόματα, που κατασκευάζουν ρούχα, δεν έχουν εργοστάσιο, πουλάνε την επωνυμία τους σε κάποιο εργοστάσιο που δεν ξέρουν καν που είναι, δεν έχουν ίσως καν πάει, και το άρωμα λέγεται, να πω το παράδειγμα, Hugo Boss. Ο Hugo Boss δεν έχει εργοστάσιο αρωματοποίησης. Ίσως να μην έχει πάει καν εκεί να το δει. Έχει δώσει.
αλλά υπάρχει κανάλι που μεταφέρουν τα προϊόντα σε όλο τον κόσμο και δημιουργείται τζίρο. Στην ΕΛΕΒ έχετε εργοστάσιο με όλες τις πιστοποιήσεις και ειδικά η πιστοποίηση Fresenius είναι η πιο αυστηρή πιστοποίηση στον κόσμο. Την έχουν και οι ιωροί στα νοσοκομεία. Όπως δείτε σε αυτό το slide, στο ΦΑΟΚΑΕΣ, στον Οργανισμό Καλλιτικών, είναι η Dior, η Kenzo, η Biotherm, η Clinique, αλλά πολύ μεγάλα ονόματα έξω στην αγορά δεν είναι και ίσως να μην είναι και ποτέ. Επίσης, η ΕΛΕΒ, σαν μόνη εταιρεία πάλι στον κόσμο, έχει κερδίσει πολύ μεγάλου στάρ, όπως είναι ο Μπρους Βίλις, ο Γκούιντο Μαρία Κρέτσμα, ο μεγάλος σχεδιαστής στη Γερμανία και σε λίγο και στην Ευρώπη, για να κατασκευάσουν τα προϊόντα τους και όχι μόνο με την ΕΛΕΡ. Όχι να διαφημιστούν, ούτε η τους δίνει κάποιο θέμα να διαφημιστεί, αλλά πηγαίνουν εκεί, επιλέγουν μαζί τα προϊόντα, κατασκευάζουν το δικό τους brand και εμείς τα προωθούμε. Όταν με ρωτάνε εμένα τι δουλειά κάνεις, συνεργάζομαι με τον Bruce Willis, λέω. Σοβαρά, αλλά τι ακριβώς κάνεις? Σε ενδιαφέρει και εσύ να ξεκινήσει μια δουλειά πάτα, να δουλέψει μαζί μου και να δουλέψει και τον Bruce Willis? Ναι, τι είναι αυτό? Έλα, πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε. Έτσι. Δεν υπάρχει εταιρεία που να έχει τον Bruce Willis, δεν υπάρχει εταιρεία που να έχει τον Γκούντο Μαρία Κρέτσμαν. Η ΕΛΕΡ στο παρελθόν έχει κερδίσει πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, όπως ο Μίχαελ Σούμαχα, η Χάιντι Κλουμ και πολλούς άλλους. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που πλέον. Λοιπόν, σημαντικό ότι πώς ξεκίνησε η ΕΛΕΡ το 1995. Ένα πράγμα ήταν τότε σημαντικό και ένα πράγμα ήταν αυτό που την έκανε σήμερα τόσο μεγάλη. Δίνει πολύ μεγάλη βάση και έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων. Αυτό που θα κερδίσει τον πελάτη είναι η ποιότητα που θα ζήσει από τα προϊόντα. Δεν θέλω να σας πω εγώ το πόσο καλοί είμαστε, ούτε θέλω να κάτσω 2.000 προϊόντα να σας αναλύσω. Για να σας πω κάτι, ούτε καν τα ξέρω. Σημαντικό είναι ότι έχετε μια εταιρεία που τα προϊόντα γράφουν ιστορίες. Υπάρχουν 19 πατέντες κατοχυρωμένες. Και σε λίγο θα υπάρχουν 22 κατοχυρωμένα προϊόντα που είναι πατενταρισμένα. Έχετε δηλαδή πατέντες, έχετε μοναδικότητες, έχετε Made in Germany και το πιο σημαντικό, έχετε 2.000 TV προϊόντων. Ανοίγετε τον κατάλογο και είναι ατελείωτος. Τι σημαίνει αυτό? Ξεκινάω εγώ και δεν έχω ιδέα. Όπως είπα και πριν, πηγαίνω στο φίλο μου και του λέω: θα ζω σε ένα κατάλογο, άνοιξε όταν του βάζει την παραγγελία σου. Είναι τόσο μεγάλος ο κατάλογος που θα πάρετε παραγγελία. Αν δεν ξέρω τα προϊόντα, δεν χρειάζεται να ξέρει τα προϊόντα. Παραγγελία θα πάρει. Δεν θα πάρει άρωμα, γιατί όταν έχει το επώνυμό του. Μπορεί να πάρει κρέμα, γιατί άλλοι θέλουν να δοκιμάσει την κρέμα. Μπορεί να πάρει αλόε βέρα, αν και είναι η πιο γνωστή αλόε βέρα στην Ελλάδα. Μπορεί να μην πάρει. Α, θα πάρει ένα οδόκρεμο παραγγελία. Θα πάρει ένα κραγιόν, ένα χρώμα που τη άρεσε τη φίλη σου. Θα πάρει για το ένα baby oil. Κάτι θα σου βάλει ω παραγγελία. Κάτι. Και μόλι θα πάρει κάτι και θα το δοκιμάσει, θα πει wow, σε τόσο καλή ταινία αυτή η ποιότητα. Και έτσι ξεκινά τη μεγάλη σου δουλειά. Βήμα-βήμα. Πάρα πολλά προϊόντα μέσα στον κατάλογο υπάρχουν παρεμφερή προϊόντα έξω στην αγορά. Με πολύ μεγάλο marketing, π.χ. Terry Mugler, $120 έξω, δηλαδή 110 ευρώ κάνει το άρωμα αυτό. Το οποίο λέει έχει το ίδιο που λέγεται Χαρέν. Το ίδιο. Γιατί είναι το ίδιο, όπως και στην αγορά, αν πας τώρα στο Χόντο ή στο Σεφόρα, θα δεις πολλά αρώματα να μοιάζουν μεταξύ τους. Ίδια νότα. Εδώ πέρα μπορεί να είναι και ίδιο ακριβώς. Το ένα κάνει 28 ευρώ και το άλλο κάνει 110 ευρώ. Ίδιο ακριβώς για τον πελάτη 28 ευρώ. Γράφεσαι τώρα, το παίρνει 19 ευρώ. Τεράστια διαφορά. Γιατί είναι αυτό? Πάρα πολύ απλό. Γιατί εκεί πρέπει να πληρώσει διαφήμιση, γιατί εκεί πρέπει να πληρώσει την κοπέλα που είναι μέσα σε φόρα ή στο φόντο που πουλάει, γιατί εκεί πρέπει να πληρώσει τη βιτρίνα, γιατί εκεί πρέπει να πληρώσει χίλια πράγματα. Στοκ, μεσάζουν εισαγωγή, εξαγωγή, ενώ δεν υπάρχουν όλα αυτά. Εδώ πέρα έχει άμεση σχέση εσύ με τον παραγωγό. Δηλαδή, ξεκινά τώρα και γράφει κάτω από μένα. Είστε κάλεσε ο Χρήστο, ο Αντώνη, ο Σάκη, η Μαρία. Γράφει κάτω από αυτόν. Δεν παραγγέλνει από αυτού, δεν παραγγέλνει από μένα. Παραγγέλνει απευθεία από το εργοστάσιο. Είσαι εσύ, η εταιρεία, ο πελάτη. Γράφει αύριο τη Χριστίνα. Είναι η Χριστίνα, η εταιρεία, ο πελάτη. Βλέπει εδώ πέρα προϊόντα σοκαριστικέ οι τιμέ. Μόνο μπορεί να κερδίσει. Βλέπει εδώ πέρα ένα άρωμα το. Eau de parfum, eau de parfum, όχι το τουλέτ, eau de parfum. 17 ευρώ, χοντρική το σε. Έτσι. Να ξέρετε και να έχετε διαπιστώσει ήδη ότι πάρα πολλοί έξω μας ξεκινούν να μας κοπιάρουν. Chanel, η Chanel, η Chanel κάποτε έχει το νούμερο 5. Η Ελένη όταν ξεκίνησε είχε όλα τα αρώματα με αριθμούς.
Σήμερα, αν πα στα φορολόγητα, βλέπει Chanel, νούμερο 1, νούμερο 3, νούμερο 3, νούμερο 17, νούμερο 22. Πα σε μια άλλη εταιρεία, νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Όλοι έχουν φτιάξει αρώματα με νούμερα. Πάμε δεύτερο που μα κοπιάρωνε. Γιατί ήταν η πρώτη που έκανε αντρικά όλοι το παρφάν. Δεν έχουμε όλοι το λεφτά, συγγνώμη. Δεν υπήρχαν όλοι το παρφάν στην αγορά για άντρε. Πάω εδώ και δύο χρόνια στα φορολόγητα και βλέπω όλοι το παρφάν για άντρε. Άλλο τι ωραία. Ω, πόσο 140 ευρώ. Πόσο? Ναι, λέγε, τι είναι όλοι το παρφάν. Ξέρω εγώ τι είναι όλοι το παρφάν. Τι είναι όλοι το παρφάν, κρατάει λέει περισσότερο. Είναι κάτι σαν το γνώρομα. Κάνει 140 ευρώ, ναι, μου λέει. Πόσα ml, 50 ml. Λέω, αυτό δεν είναι 50 ml, 30 ml. Ναι, αλλά βγαίνει και σε 50 ml. Πόσο κάνει το 50 ml, 180 ευρώ. Δεν θα βρει Eau de Parfum στην αγορά κάτω από 100 ευρώ. Με ό,τι έκπτωση και αν σου κάνω. Συνελέρ, όπως βλέπετε εδώ πέρα στο slide, κάνει Eau de Parfum χοντρική για τον συνεργάτη 11,70. Κόστος. Και έτσι πολλά άλλα προϊόντα, όπως βλέπετε εδώ πέρα στο slide, μοναδικότητες. Gentleman, νούμερο ένα παγκοσμίως σε πωλήσεις. Προϊόντα, όπως βλέπετε, που δίνουν καλή διάθεση στον άνθρωπο. Μυρίζεις ωραία, αισθάνεσαι ωραία. Οι γυναίκες βάχονται ωραία, φαίνονται ωραία, αισθάνονται ωραία. Τι προσφέρει στον κόσμο, ομορφιά. Χαμόγελο, καλή διάθεση. Εδώ πέρα το site είναι 12, γίνανε 19. Εδώ πέρα βλέπετε ότι η ΕΛΕΤ είναι η μόνη εταιρεία που έχει μπει στο Guinness Book of Records. Και έχουμε πελάτες από Εθνική Ομάδα Ελλάδας, από Γερμανία, από Μπάιερν Μονάχο, Ολυμπιονίκες, Ρωσία, Ουκρανία και πάρα πολλοί άλλοι. Άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν καθημερινά τα προϊόντα. Ξαναεπανέρχομαι στο μεγαλύτερό μας ατού. Είναι οι κατάλογοι με 2.000 προϊόντα. Μεγάλες δουλειές θέλουν μεγάλη product. Επίσης, μέσα σε αυτά τα χιλιάδες προϊόντα βρίσκονται επίσης και κάποια που βοηθάνε πάρα πολύ σε θέματα υγείας, όπως βλέπετε εδώ πέρα στη διαφάνεια. Αλλά εγώ σήμερα δεν θα μιλήσω πολύ για τα προϊόντα, σχεδόν καθόλου το σταματάω εδώ πέρα και θέλω λίγο να πάμε λίγο πώς μπορείς εσύ από σήμερα να ξεκινήσεις να βγάζεις χρήματα. Περνάω μόνο σιγά σιγά κάποια slide, να πάρεις μια εικόνα. Σημαντικό. Κάθε μέρα σχεδόν παίζουν live σεμινάρια που εξηγούν βήμα-βήμα τι κάνει το κάθε προϊόν. Που σημαίνει μπορείς εσύ με τους πελάτες σου, με τους υποψήφιους συνεργάτες σου να πας μέσα και να δεις live και δεν θα τα εξηγήσεις εσύ τα προϊόντα. Δεύτερο, υπάρχουν μονοτοσκοπημένα σεμινάρια στο YouTube, στο κανάλι μου, το κανάλι των συνεργατών που μπορείς εκεί πέρα να δεις τι κάνουν τα προϊόντα. Δηλαδή, ενδιαφέρει κάποιον τα προδοτικά. Και λέει, εσύ μπάμπη, δεν είσαι γιατρό τώρα. Περίμενε, Γιάννη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν είμαι από το YouTube ή από το iPad, προβιωτικά ελέ. Δεκάδες βιντεάκια. Κάθομαι εγώ, βάζω και τα ακουστικά και το βλέπουμε μαζί. Μου λέει, γιατί την aloe vera είναι καλή. Περίμενε, ίντερνετ. Aloe vera ελά. Δεκάδες βιντεάκια. Το Zeitgeist. Έχουμε μια συσκευή, καινοτομία από την ΕΛΕΡ που καθαρίζει το πρόσωπο μέσα σε ένα λεπτό. Πώς χρησιμοποιείται, περίμενε. YouTube, βιντεάκια μικροσκοπημένα. Ή από την ΕΛΕΡ επίσημα, ή από συνεργάτε με τον κόσμο. Βλέπω μια φίλη μου και μου λέει: δεν μιλάω καλά ελληνικά, εγώ μιλάω ρώσικα. Sidecut στα ρώσικα. Ανοίγω το YouTube, βλέπω βιντεάκια, το site που χρησιμοποιείται στα ρώσικα. Έχω μια φίλη στη Γαλλία που θέλω να τη μιλήσω για την εταιρεία, για τα προϊόντα. Λέω: δεν μιλάει όμως ελληνικά. Εμείς μιλάμε αγγλικά, κανένα πρόβλημα, πάω μέσα στο YouTube, Zeitgeist, γαλλικά. Τη σωστένω το link, το βλέπει, ενθουσιάζεται, λέει πάρα πολύ καλά, πώς μπορώ να το παραγγείλω. Με το να το παραγγείλεις, μπορώ να σε γράψω το πέρα σε μέσω τη χοντρική και να ξεκινήσουμε να κάνουμε και δουλειά μαζί. Δηλαδή, όλα τα προϊόντα που βλέπετε, ή live στο ίντερνετ κάθε μέρα, είναι μικροσκοπημένα σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Πολύ δυνατό εργαλείο. Δουλεύει για εσάς όλο το 24ωρο, σε όλες τις γλώσσες. Πάμε τώρα το πιο σημαντικό. Η ΕΛΕ μας δίνει με μόνο 4, γράψτε 4 ευρώ το μήνα, δική μας ιστοσελίδα. Θα έχεις το δικό σου όνομα, θα λέγεται Χρήστος Παπάκη ελερ.com ή η Μαρία ή κάποιο σύνθημά σου και σου δίνει μία ιστοσελίδα. Για να δείτε τη δική μου, θα
Πατήστε π.χ. BCCD, τη γράφω λίγο μέσα. BCCD, το πάθι LR in partner.com. Ελπίζω να το έγραψα σωστά. Ωραία, την ανοίγεις και έχει μία ιστοσελίδα όπως είναι και η δική σου ακριβώς. Αντί δική μου φωτογραφία θα βάλεις τη δική σου, αντί το δικό μου τηλέφωνο θα βάλεις το δικό σου και αντί το δικό μου το email θα βάλεις το δικό σου. Και έχουμε έτσι όλοι μας σε 28 γλώσσες ιστοσελίδα που δουλεύει για εμάς χωρίς εμάς. Η ιστοσελίδα αυτή εξηγεί τα προϊόντα, εξηγεί την εταιρεία, έχει βιντεάκια, έχει έρευνες, έχει στατιστικές, έχει μέσα το marketing plan σε πολύ ήπιο βαθμό. Δηλαδή δεν είναι η ιστοσελίδα που λέει γίνει εκατομμυριούχος, ούτε γίνει οικονομικά ανεξάρτητος. Μιλάει για την εταιρεία. Ποια είναι η ELR. Ωραία. Την είδατε όλοι. Πάμε δυνατά. Ακούγομαι. Βλέπουμε. Είσαστε εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, άρα τελειώνουμε εδώ πέρα με τα προϊόντα. Ωραία. Έχω κάποιους συνεργάτες καταπληκτικούς, όπως είναι η Σοφία Τηλεβεδιά, όπως είναι ο Χρήστος από την Αθήνα, όπως διάφοροι, οι οποίοι είναι τόσο εξειδικευμένοι πάνω στα προϊόντα, που θα είναι χαρά σας, τιμή σας και μεγάλο σας δώρο να μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Είναι η Σάσα Χάρα Θεσσαλονίκη που είναι top στο αθλητικό, δηλαδή μπορεί να σου πει ποια είναι η αυτή διαφορά μεταξύ της Chanel, της Clinique, της Dior και της Ελλάδα. Έχουν ελευθερία στη Λιβαδιά. Έχουμε πάρα, πάρα πολλούς συνεργάτες που ήταν expert σε άλλες εταιρείες και τώρα μπορούν εγγυημένα, πιστοποιημένα να σας πούνε για τα προϊόντα της Ελλάδα. Λοιπόν, ένα τελευταίο θέμα από το Racing. Υπάρχουν εταιρείες στον κόσμο, όπως ξέρω, τρεις, που κάνουν πάνω από μισό δις τζίρο το χρόνο μόνο με ένα προϊόν. Το Racing είναι το μανιτάρι της μακροζωίας. Είναι το μυστικό των Κινέζων που ζουν τόσο πολύ. Λοιπόν, σαμπουάν, βρεσιγνίες, ρολόγια, τσάντες. Και πολύ σημαντικό για εσάς να ξέρετε ότι κάθε 2 μήνες σχεδόν υπάρχουν νέα προϊόντα. Ή κάποια προϊόντα που ισχύουν για 5, 6, 7, 8 μήνες, ή κάποια προϊόντα που μπαίνουν καινούρια μέσα στη γάμα της Ελλάδα. Το νέο προϊόν είναι πάρα πολύ βασικό. Ποιο είναι το όνειρο ενός δικτυωτής στο network marketing, στο δικτυακό marketing, να κάνει κάτι στην ίδια ομάδα, 100 άτομα, ή 1000 άτομα, ή 10.000 άτομα και να αμείβεται. Αυτό είναι το όνειρο. Αυτό που κυνηγάμε όλοι μας. Ερώτηση. Εάν η εταιρεία που αντιπροσωπεύεται έχει 1, 2 ή 10 προϊόντα, πόσο μπορεί να είναι ο μέσος όρος τζίρος των ανθρώπων αυτών και ποιος είναι ο μέσος όρος τζίρος των ανθρώπων αν μια εταιρεία έχει ατελείωτους καταλόγους και όλα τα πλανοδιάμενα που ξέρουμε μέχρι πριν. Σας το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα στην Ελλάδα, τα οποία δυστυχώς χαλάνε την φήμη και την αξιοπρέπεια και την αξιοπρέπεια του δικτυακού marketing. Λοιπόν, τώρα σημαντικά. Πάμε στο σύστημα και πώς μπορείτε να βρείτε χρήματα. Νούμερο 1. Είναι δίκαιο, είναι διαφανές, είναι δοκιμασμένο. Που σημαίνει δεν πας κάτι που μπορεί να εκτεθείς, υπάρχει 30 χρόνια. Πας σε κάτι που μπορείς σήμερα να βγάλεις χρήματα. Το πρώτο που κερδίζεις είναι από τις πωλήσεις. Για κάθε προϊόν που παίρνεις παραγγελία, κερδίζεις ένα 40% πάνω στη μη χοντρική. Δηλαδή, αν αγοράσεις κάτι την εταιρεία 10 ευρώ, το πουλάς 14 ευρώ. Ή να σου πω διαφορετικά, αν κάποιος κάνει μια παραγγελία 50 ευρώ, έχει βγάλει 14 ευρώ. Ωραία. 14 ευρώ που κάποιος πρέπει να δουλεύει 2-3 ώρες. Μια παραγγελία 50 ευρώ. Που ο μέσος όρος του ανθρώπου που παραγγέλνουν είναι γύρω στα 50 ευρώ. Κάποιος παραγγέλνει για 10-15 ευρώ, θα τύχει και μια φορά την εβδομάδα σου παραγγέλνει κάποιος 150 ευρώ. Ή μπορεί να πας σε έναν που έχει ένα εργοστάσιο και να πει: δεν μου βάζει και 20 αρώματα να τα κάνω δώρο στο προσωπικό μου. Ή τώρα για τα Χριστούγεννα. Ή τον Ιανουάριο για τον Αντώνη, για τον Θανάση, για τον Βασίλη τώρα, για τον Χρήστο, τη Χριστίνα, δώρα. Γιατί να τρέχουν στο μαγαζί, τι μου προτείνεις εσύ. Άρα το πρώτο είναι οι πωλήσεις. Για ποιο λόγο πρέπει όμως οι άνθρωποι και είστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι παραγγείλουν από εσάς. Ξεκινάτε σήμερα. Εγγυημένα θα μπορείτε να βάλετε ακόμα και σήμερα, αύριο τα πόρτα σας 50-100 ευρώ. Γιατί. Για να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ξεχάστε ότι η εταιρεία είναι wow και 30 χρόνια και Bruce Wayne. Ξεχάστε λίγο αυτό. Εάν οι φίλοι σας, οι 10 δικοί σας φίλοι, άνοιγαν ο ένας ένα φούρνο, ο άλλος ένα mini market και ο άλλος ένα περίπτερο, τι θα πηγαίνετε κι εσείς να πάρετε ψωμί από το φίλο σας. Από το mini market
μια σοκολάτα και ένα μαγαζί του ξαδέρφου σας. Και αν καπνίζετε τσιγάρα από το περίπτερο. Ωραία. Και αν σας έλεγε η φίλη σας ή η ξαδέρφη σας το βρείτε, ξέρεις, υπάρχει μια νέα μάρκα τσιγάρα, να την δοκιμάσεις. Φέτει να πω και 4 ευρώ κάνει. Τρία πόσο κάνει τσιγάρα, δεν ξέρω. Απλά δεν είναι αυτό. Άρα την στιγμή που ξεκινάω εγώ κάτι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι να μην πάρουν από μένα. Θα πάρουν μία, δύο, τρεις. Εάν τα πρώτα είναι καλά, θα πάρουν φόρο ζωή. Και αυτό θα είναι σίγουρα, θα το δείτε και θα με θυμόσαστε. Αν τα πρώτα δεν είναι καλά, λογικό να είναι, ή αν είναι ακριβά, να μου πούνε, ξέρει, την πάει πιο ωραία, αλλά είναι ακριβά, αρέσει, άσε, θα τα πάρω από κάπου άλλο. No problem. Αλλά επειδή αυτό δεν θα το ζήσετε, ακριβώ αντίθετα θα ζήσετε, τι μου έκανε αυτό το πρωί, γιατί είναι τόσο καλά, δεν είναι καλό να το δείξω στου περιοδικού μου ανθρώπου. Άρα, με το που ξεκινά σήμερα, είτε μοιράζει τον κατάλογο διαδικτυακά, είτε παραγγέλνει 5-10 καταλόγου και του δίνει στου δικού σου ανθρώπου, άμεσα θα πάρει πρώτε παραγγελίε. Λόγω του πρώην αναλώσιμο, τελειώσει σε 20, 30, 40 ημέρε. Λόγω του πρώην είναι πολύ καλό. Μην πιστεύει αυτό που σου λέω, αλλά έτσι είναι. Θα συνεχίσει να παίρνει παραγγελίε και αυτοί να σε διαφημίσουν και στου άλλου. Άρα σιγά σιγά αναπτύσσεται. Πρώτο βήμα. Κερδίζω από τι άμεσε μου πωλήσει. Εάν εσύ τώρα δεν έχει την ικανότητα ή το θάρρο να κάνει 20 παραγγελίε το μήνα, τότε σε πρόκαλω να βγει από την παρουσίαση και να κάνει κάτι άλλο. Γιατί νούμερο ένα, δεν κάνει αυτή τη δουλειά για σένα. Και νούμερο δύο, δεν είσαι αυτό που ψάχνω να συνεργαστώ μαζί. Νούμερο ένα, must 20 παραγγελίε το μήνα τουλάχιστον. 20 παραγγελίε από 10 με 20 ευρώ να βγάλει. Είναι από 200 με 400 ευρώ. 5 ευρώ να βγάλει παραγγελία είναι 100 ευρώ. Θα πει από το να πουλάω, εφόσον το μάθω, γίνω πλούσιο, φυσικά και όχι. Αλλά εάν δεν ξεκινήσει να κάνει τα βασικά πράγματα, δεν μπορεί ποτέ να πα στην κορυφή. Εάν έχει την νοοτροπία, δεν μ' αρέσει πολύ, μα που θα πούνε για μένα, τότε μείνε εκεί που είσαι. Σημαίνει ότι είσαι ευχαριστημένο από αυτά που κάνει. Ή ψάξει κάπου δουλειά να είσαι υπάλληλο για 200-300 ευρώ. Και μετά από 10 χρόνια συνεχίσει να είσαι εκεί πέρα υπάλληλο και να κλαίγεσαι. Γιατί τότε μπορεί τα 400 ευρώ που δίνουν σήμερα για part-time να είναι 180. Γιατί μπορεί να βγει ένα άλλο κόμμα και να φταίει μετά το άλλο το κόμμα. Γιατί πάντα κάτι φταίει, αλλά ποτέ δεν φταίμε εμεί. Άρα, νούμερο ένα, πρέπει να μπει σε διαδικασία να γίνει μεσολαβητή καλών πραγμάτων. Εδώ πέρα τα χρόνια εκκλητικά, πρώτο στόχο τουλάχιστον 20 πελάτε το μήνα. Ωραία. Από εκεί πέρα βγάζω τα πρώτα 100, 150 ή 200 ευρώ. Αμέσως με αυτά τα χρήματα είναι δωρεάν τελείως δικά σου τα προϊόντα. Από τη μία τα παίρνει τη χοντρική, δηλαδή εκεί που θα δίνει 50 ευρώ για το μπάνιο σου, για πράγματα που τα αγοράζει ούτω ή άλλω, το σαμπουάν, την οντόκρεμα, θα δώσει ξαφνικά 30. Και εφόσον θα πάρει και χρήματα από την εταιρεία, θα σου βγουν δωρεάν τα δικά σου τα προϊόντα. Εσύ ο ίδιο ή η ίδια πρέπει να χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα πάντα αυτά, διότι όλοι σε ρωτάνε, εσύ τα χρησιμοποιεί. Και η αλήθεια είναι πολύ βασικό αυτό. Θα πει και χρησιμοποιεί αυτά 10 προϊόντα. Και να σου πω την άποψή μου. Πριν χρησιμοποιούσα αυτό το σαμπουάν, τώρα εδώ δε τη διαφορά. Απλά. Και τα άλλα που μετά χρησιμοποιώ, σιγά σιγά. Τώρα ξεκίνησα. Θα είναι όμω άσχημο να πάρει ένα προϊόν. Και να πα αύριο σε ένα κατάστημα και να πάρει κάποια άλλα και να μην πάρει την εταιρεία σου να την υποστηρίξει, να τη στηρίξει, να κάνει τη δουλειά σου. Άρα νούμερο ένα, πωλήσει. 40%. Νούμερο δύο, η εταιρεία σου λέει ανέβασε έξτρα ποσοστά, εκτό 40 πάρε και περισσότερο και κλείσε εισόδημα. Πώ κλείσει εισόδημα. Η ΕΛΕΡ, επειδή λόγω ότι βρίσκεται σε 32 χώρες, Ευρώπη, Ρωσία και Ουκρανία, και σε κάποιες ακόμα και χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει το ευρώ, όπως π.χ. η Ελβετία, γι' αυτό έκανε πόντους. Το κάθε πρώην έχει ένα πόν, έχει κάποια μονάδα μέτρησης. Δεν έχεις τη μάση απ' έξω, όταν θα πάρεις το πακέτο σου, θα υπάρχει μέσα και ο τιμοκατάλογος. Στον τιμοκατάλογο θα δεις πόσο κοστίζει το πρώην για σένα, πόσο κοστίζει για τον πελάτη και πόσους πόντους έχει. Για να προχωρήσουμε, θα σε βοηθήσω λίγο. Ένας πόντος είναι περίπου 1 ευρώ λιανική. Και βγαίνει περίπου μισό ευρώ τα λεγόμενα GV. Άρα, εσύ να θυμάστε τώρα δύο πράγματα μόνο. Ότι ένας πόντος είναι 1 ευρώ λιανική, δηλαδή ένα άρωμα που έχει 17 ευρώ, έχει 17 πόντους. Και αργότερα θα χρειαστεί να θυμάσαι και τη λέξη GV. GV σημαίνει καθαρή αξία του προϊόντος. Λογικό. Πάνω στην οποία η εταιρεία μα πληρώνει τι προμήθειε. Και GV να θυμάσαι στο περίπου είναι τα μισά. Στην χειρότερη περίπτωση είναι τα μισά.
Σημαίνει ένα προϊόν που έχει 17 ευρώ η λιανική, το αγοράζω εγώ και εσύ 12 περίπου ευρώ, δηλαδή κερδίζουμε 5 ευρώ στο άρμα και έχει τα μισά, δηλαδή 8,5 ευρώ GV. Πάμε να δούμε τώρα πώς βάζουμε χρήματα. Λέει εδώ πέρα η εταιρεία ότι όσους πόντους μαζέψεις, πας 3%, 6%, 9%, 11% μέχρι το 21%. Άρα, για να πας π.χ. στο 11% πρέπει να μαζέψεις 2.000 πόντους. Σημαίνει, αν έχεις 20 πελάτες από 100 ευρώ ο καθένας, έχεις κάνει 2.000 πόντους. Αν έχεις 20 πελάτες με 100 ευρώ λιανική στον καθένα, είναι 28 ευρώ στον καθένα, δηλαδή 28 ευρώ επί 100 πελάτες, έχεις βγάλει 20 πελάτες, συγγνώμη, επί 100 ευρώ, 20 πελάτες επί 100 ευρώ, δηλαδή 20 φορές τα 28 ευρώ, πες τα 30 ευρώ, έχεις βγάλει 600 ευρώ. Ή να έχεις 40 πελάτες με 50 ευρώ, δηλαδή 1,5 πελάτη την ημέρα. Για να βγάλεις 700 ευρώ. Δηλαδή όσα χρειάζεται ένας που δουλεύει 7 με 8 με 9 ώρες την ημέρα, θα τα βγάλεις με 1,5 πελάτη την ημέρα. Εδώ πέρα είναι κάποια παραδείγματα που σας δείχνουν ότι κάποιος συνήθως παραγγέλνει ένα άρωμα, μπορεί να παραγγείλει ένα τσάι και μια πολυβιταμίνη. Ή κάποιος μπορεί να παραγγείλει ένα φρόντο για το μπάνιο, ένα κραγιόν, έτσι είναι μια οικογένεια, ένα πούδρα, τι είναι αυτό, make-up, μία δοντόκρεμα και ένα mind master, aloe vera με πράσινο τσάι. Λοιπόν, εδώ πέρα θα δείχνω κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, εάν μέσω όρο βγάζεις 15 ευρώ στον πελάτη, με 10 μόνο πελάτες έχεις βγάλει 150 ευρώ. Εάν έχεις 20 πελάτες, θα βγάλεις 300 ευρώ. Και αν έχεις 100 πελάτες, πες κάθε μέρα βγάζεις στόχο να κάνεις 3 με 4 πελάτες, βγάζεις 1.500 ευρώ το μήνα μόνο από τις πωλήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, οι πωλήσεις είναι το πιο άγιο και πιο άμεσο πράγμα για να χτίσεις εισόδημα. Ξέρεις να πουλάς, δεν θα πεινάσεις ποτέ. Ξέρεις να πουλάς, μπορείς να αποκτήσεις ό,τι θες στη ζωή σου. Δεν ξέρεις να πουλάς, εξαρτιέσαι στην τύχη της ζωής σου. Θυμάσαι αυτό. Εξαρτιέσαι στην τύχη, εάν δεν ξέρεις να πουλάς. Άρα, αυτό είναι τις πωλήσεις. Σούπερ. Λοιπόν, βλέπω λίγο τις ερωτήσεις που κάνατε. Πάμε λίγο τώρα, θα πεις μπάντες ή πώς κατάφερες να βγάλεις 1.700, πώς κατάφερες να βγάλεις 7.700 και 22.000. Σίγουρα είναι από τις πωλήσεις. Και δεν ξέρω αν θυμόσαστε τα site που έριχνα, κάποιους μήνες στο προσωπικό μου τζίρο ήταν και 0. Ωραία, το λέω ειλικρινά. Επίσης, λέω ειλικρινά, θα μάθετε να πουλάτε. Δεν λέω ότι δεν ξεκινήσετε να πουλάτε από την αρχή. Πώς μπορεί να φτάσετε κι εσείς σε αυτά τα εισοδήματα. Λοιπόν, ερώτηση. Πόσους ανθρώπους ξέρετε που ψάχνουν για ένα δεύτερο εισόδημα. Άρα, τι προσφέρετε. Από μια προσφέρετε δυνατότητα στον άλλον να αγοράσει από εσάς. Από μια προσφέρετε τη δυνατότητα να γραφτεί στην εταιρεία και να ξεκινήσει να δουλεύει και αυτός και να αποκτήσει εισόδημα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό, πιο ωραίο, πιο διασκεδαστικό. Όταν συναντιέμαι φίλους, τι κάνω. Μιλάω για αυτά που έχω αγοράσει, για αυτά που χρησιμοποιώ, για αυτά που είμαι ενθουσιασμένος. Και αν δεν κάνετε alert, αν δεν μιλήσετε για alert, θα μιλήσετε για άλλες εταιρείες. Θα μιλήσετε για το κινηματογράφο, πήγατε και σας άρεσε και θα κάνετε κάποιον να πάει στο mall να δει την ταινία. Δεν θα πάτε όμως χρήματα. Ή θα μιλήσετε για ένα ρολόι που πήρατε και το πήρατε σε έκπτωση. Θα πάω να αγοράσω ρολόι, δεν θα πάτε χρήματα. Για οτιδήποτε μιλάτε, προωθείτε άλλες εταιρείες, αλλά ποτέ τον εαυτό σας. Άρα, δεν κάνω τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνω τις ώρες μέχρι σήμερα στη ζωή μου. Μιλάω για αυτό που κάνω κάθε μέρα. Λοιπόν, άρα, πάμε παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι εδώ πέρα βάζεις 2, 4, 6 ανθρώπους. 6 άνθρωποι κάνουν από 1.000 ευρώ τζίρο. Παράδειγμα είναι αυτό. Μπορούν να κάνεις έναν άνθρωπο 100 ευρώ ή 7 ή 12 να βάλεις. Μπορεί να κάνουν 500 πόντους ή 5.000. Παράδειγμα είναι να θελάβεις λίγο το σύστημα πώς δουλεύει. Στρατολογείς, συστήνεις την εταιρεία, 6 ανθρώπους, μεσολαβεί στην εταιρεία, ώστε αυτοί οι 6 να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη δουλειά αυτή. Και υποθέτουμε ότι ο καθένας κάνει 1.000 ευρώ τζίρο, δηλαδή 1.000 ευρώ λιανική περίπου. Δηλαδή ο καθένας έβγαλε περίπου 280 ευρώ. Συν τα μπόνους, πάνω από 300 ευρώ έχει βγάλει. Πώς θα αλλάξει η ζωή πολλών δικών σας ανθρώπων με 300 ευρώ επιπλέον το μήνα.
έξοδα, κινητό, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Βλέπετε στο slide ότι με 1000 παιδέ είναι στο 9%. Άρα, οι 6 αυτοί που συστήσατε και κάναν 1000 παιδέ και βγάλανε γύρω στο 300 ευρώ, πήγανε στο 9%. Τι λέει τώρα η εταιρεία? Χάρη σε σένα, πόσα παιδέ γίνανε? 6 άτομα επί 1000 παιδέ, 6.000 παιδέ. Και εσύ? 1000. 1000 και 6.000, 7.000. Πάμε πίσω στο slide και βλέπουμε ότι με 7.000 παιδιά είσαι στο τι ποσοστό? Πολύ σωστά. Στο 14%. Άρα λέει η εταιρεία, εσύ στο 14% και συνεργάσουμε στο 9%. Τι κερδίζεις εσύ? Από τα 1.000 παιδιά τζίρο που έκανες εσύ είναι 280 ευρώ δικά σου. Περίπου. Επίσης, πήγες στο 14%, άρα σου πληρώνω ένα 14% στο τζίρο σου. Θυμόστε πριν ο τζίρος, το μισό από τα παιδιά. Άρα 14% από τα 1000 που είναι 500 είναι άλλα 14% 70 ευρώ. Είσαι 350. Και τώρα πάμε στο πιο ωραίο, πιο σημαντικό. Στον κάθε ένα συνεργάτη που έχετε κάνει, σας δίνει τη διαφορά στο τζίρο που έχει πραγματοποιήσει. Εσύ είσαι στο 14%. Αυτό είναι στο 9%. Θυμόσαστε τις επιταγές μου που έγραφε τα άτομα. Ποσοστό τους, διαφορά στο τζίρο τους. 14, 9, 5. 5% στα 1000 παιδιά, 1000 παιδιά ίσον 500 ευρώ. 5% στα 500 ευρώ, 25 ευρώ. Από τον ένα. 25 ευρώ από τον άλλον, 50. Από τους 4, 100. Από τους 6, 150. Και παίρνει και άλλα 150 ευρώ σε δίνει η ΕΛΕΡ από την ομάδα σας. Η ΕΛΕΡ σας το δίνει. Άρα 150 και 350, 500 ευρώ. Η ζωή ξεκινάει και αλλάζει. Η ζωή ξεκινάει και αλλάζει. Γι' αυτό κάποιο το καταφέρετε από εσάς μέσα σε ένα μήνα, κάποιο σε δύο και σε τέσσερα να το καταφέρετε. Με 500 ευρώ έξτρα παράλληλα το μήνα, η ζωή ξεκινάει και αλλάζει. Σταθερά χρήματα. Οι πελάτες θέλουν να δοκιμάσουν και τα άλλα προϊόντα. Οι πελάτες τελείωσαν το σαμπουάν και θέλουν να πάνε το δεύτερο. Οι συνεργάτες ενθουσιάζονται γιατί εγώ έφτασα 500 και να φτάσουν και αυτοί στα 500. Η ζωή ξεκινάει και αλλάζει. Ξεκινάει και γίνεται πανέμορφη. Ξεκινάς και αποκτάς ελευθερία. Ελευθερία μέσω δέσμευση, ελευθερία μέσω δύναμη στη δουλειά αυτή. Και τώρα τι γίνεται? Κοιτάξτε λίγο στο slide. Αυτό είναι το προηγούμενο, αυτό είναι το επόμενο. Τι έχω κάνει? Λέω ότι οι τρεις να πούν να κάνω κι εγώ το ίδιο. Έχω εγώ μια ομάδα 6 άτομα. Οι τρεις όχι. Συνεχίζω να μου σταθερούς πελάτες. Οι τρεις θα κάνουν και αυτή η ομάδα. Δηλαδή πάνε και αυτοί στο 14% με 7.000 παιδιά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όλος ο τζίρος αυτός, όσο βάθος και πάει, μετράει στην ομάδα σας. Άρα λέει τώρα η εταιρεία, ο πρώτος συνεργάτης πόσο τζίρο έκανε? 7.000 ευρώ. Ο δεύτερος συνεργάτης πόσο τζίρο έκανε? 7.000 ευρώ. 7 και 7, 14. Ο τρίτος με την ομάδα του, 7.000 ευρώ. 7 και 7 και 7, 21. Και οι άλλοι τρεις, 3, 24. 24.000 ευρώ. Εσύ σε τι ποσοστό είσαι? Το βλέπετε στο slide εδώ πέρα πάνω, να κάνω λίγο με το κλικ πάνω στο δίσκο. Εδώ, 21% με 24.000 παιδιά. Άρα τώρα, από τα 1.000 τα δικά σου τα παιδιά έβγαλες πάλι περίπου 280-300 ευρώ. Ωραία. Τώρα, εσείς 21, οι τρεις συνεργάτες μείναν στο 9 και οι τρεις πήγαν στο 14. Άρα, από τις τρεις που είναι στο 9, η διαφορά πόσο είναι? 9 με 21. 10. 12. Η ΕΛΕΡ σε πληρώνει 12% στα 1.000 παιδιά. 1.000 παιδιά 500 ευρώ, 12% στα 500 ευρώ είναι 60 ευρώ. Επί 3 ίσον 180. Εδώ πέρα γράφει 70 επί 3 είναι 60 επί 3, 180. Πάμε τώρα σε αυτούς που είναι, δηλαδή πες 180 ευρώ από τους συνεργάτες τους 3. Πάμε στους 3 που είναι στο 14%. 14 αυτοί, 21 αυτοί. Διαφορά, 7%. Το 5, 6, 7, 19, 6, 21, 7%. 7% σε 7.000 παιδιά, που είναι 3.500 παιδιά, είναι 245 ευρώ.
245 ευρώ επί 3. Το βλέπετε στο slide, 735. 735 και 200 λιγότερα είναι 180, πέσει γύρω στα 800-900 ευρώ μόνο από την ομάδα. Και άλλα 300 τη πωλήση μου, 1200. Και άλλο 21% πάνω στο τζίρο το δικό μου, άλλα 200 ευρώ, σχεδόν 1.500 ευρώ. Και αυτό είναι το ξεκίνημα του επιχειρήσεων. Η ΕΛΕΡ, τώρα, σαν μπόνους τι σου δίνει. Από την στιγμή που ξεπεράσει τα 24.000 PV τζίρο, λέει η ΕΛΕΡ, πλέον ανήκει στα στελέχη. 24.000 PV τζίρο και πάνω ανήκει στα στελέχη. Δηλαδή, έχεις επιπλέον αυτοκίνητο από την εταιρεία και το αυτοκίνητο είναι μία Mercedes σε 200. Κάνε λίγο. Πάρε λίγο μια κόλλα και ένα χαρτί και γράψε λίγο τους 12 πιο σπουδαίους ανθρώπους που ξέρεις στη ζωή σου. Τέλεια, έτοιμη. Με μόνο 12 ανθρώπους μπορεί να αλλάξει η ζωή σου. 12 άνθρωποι βρίσκονται ήδη μέσα στο περιβάλλον σου σημαντικοί. Μπορεί να είναι από το στρατό, ή μπορεί να είναι από το γάμο, ή μπορεί να είναι από το σχολείο, ή μπορεί να είναι από τις σχολές που έχεις πάει στη ζωή, ή μπορεί να είναι που έχεις γνωρίσει σε διάφορες δουλειές που έχεις κάνει, ή μπορεί να τους βρεις μέσα από ίντερνετ, ή μπορεί να τους βρεις μέσα από αγγελία, ή μπορεί να του βρει μέσα από χώρου που πα, που υπάρχει πολλοί κόσμο που είναι γυμναστήριο, όπω είναι κάποιε σχολέ που ενδεχομένω σε επισκέπτεσαι. Και πάει λέγοντα, με μόνο 12 ανθρώπου ξεκινάει και αλλάζει ζωή σου. Μπορεί να βάλει και 2 στην Ελλάδα, δεν πρέπει να βάλει 12. Άρα, με 20.000 ευρώ και πάνω, η Ελλάδα δίνει σε στελέχη Mercedes σε 200. Συν ένα ταξίδι των ονείρων το χρόνο. Όπου θέλετε. Όπως θυμόσαστε και σε μένα πριν, θυμόσαστε 33.000, 17.000 ευρώ, έγιναν 33.000 ευρώ. Κάποιοι είχαν 40.000 ευρώ, είχαν γίνει 100.000 ευρώ. Κάποιοι με 100.000 ευρώ, έγιναν 200.000 ευρώ. Από ένα σημείο και μετά, από το σημείο που βρίσκονται άνθρωποι που την κάνουν δουλειά, έστω και σοβαρά πατέ, η δουλειά αυτή ξεκινάει και παίρνει άλλη μορφή. Λοιπόν, πώς ξεκινάτε τώρα? Είναι πάρα πολύ απλό να δείτε πώς ξεκινάτε. Έχετε πρώτα απ' όλα μία δουλειά που σας παρέχει την προοπτική να αλλάξει τελείως τη ζωή σας. Έχετε μία δουλειά που έχει την απόλυτη ελευθερία. Έχετε μία δουλειά που υπάρχει full εκπαίδευση, 100% εκπαίδευση. Τίποτα να μην ξέρεις. Χοντρός, άσχημος να είσαι. Να μην ξέρεις να μιλάς, να μην έχεις ιδέα από καντικά, μπορείς να μην πεις όχι. Έχεις υπερβολικά καλή υποστήριξη από την εταιρεία, από στελέχη στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα. Η ΕΛΕΡ λέει, υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις. Ο ένας είναι ο full επαγγελματικός, ο οποίος κάνει 3.000 ευρώ. Σου δίνει το δυνατότητα να ξεκινήσεις με όλο τον εξοπλισμό, με βαλίτσες μακιγιάς, με προϊόντα της αρεσκίας σου και με επαγγελματικές κάρτες, με δική σου ιστοσελίδα. Στο πρώτο σημείο θα σας εξηγήσω αρκετά για αυτό το πακέτο. Σήμερα όμως, θα πάμε λίγο πιο γρήγορα, υπάρχει ένας απλός τρόπος να ξεκινήσετε με μόνο 200 ευρώ παραγγελία. Δηλαδή, η ΕΛΕΡ δίνει τη δυνατότητα με μόνο 200 ευρώ να ξεκινήσεις. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς είστε πολύ σοβαρά και θέλετε να δείτε δουλειά πάρα πολύ σοβαρά. Και θέλει μια επένδυση σοβαρή για να έχεις δειγματολόγια, να έχεις βαλίτσες, να δίνεις κασετίνες, να προχωρήσεις δουλειά για εσένα χωρίς εσένα. Επίσης, να έχεις αγγελίες από δημοσιευμένες, να έχεις δική σου ιστοσελίδα, να έχεις επαγγελματικές κάρτες, να είσαι εφούλ εξοπλισμένος. Αλλά αυτό το κάνουμε τώρα σαν δεύτερο βήμα. Α, σήμερα θα πάρεις το πακέτο, θα κάνουμε ένα Skype call. Εγώ και εσύ, ή αν είσαι στην Αθήνα και εγώ είμαι στην Αθήνα, μπορούμε να συνεχίσουμε, για να βάλεις τις βάσεις. Για να ξεκινήσεις όμως άμεσα τώρα, πηγαίνει στο leaprichacademy.com. Να το γράψει κάποιος στο leaprichacademy.com, σας παρακαλώ, μέσα στο chat.
Κατεβάζεις από εκεί πέρα την αίτηση συνεργασίας. Πρώτο βήμα. Δεύτερο, κατεβάζεις τους καταλόγους, να τους δεις. Συμπληρώνεις την αίτηση συνεργασίας με όνομα, επίθετο, τη διεύθυνση που θες να παραλαμβάνεις τα πακέτα, τη διεύθυνση που θες να παραλαμβάνεις τις επιταγές και κάτω τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης που θέλει η εταιρεία να σε πληρώνει τις προμήθειές σου. Βάζεις, επιλέγεις ελεύθερη επιλογή ό,τι προϊόντα θέλεις. Αυτά μπορεί να είναι για προσωπική σου χρήση. Αυτά μπορεί να είναι προϊόντα που ενδεχομένως ξέρεις ότι θα πουλήσεις. Αυτά μπορεί να είναι δώρα. Χριστούγεννα έρχονται, πρωτοχρονιά, γιορτές, να κάνεις δικά σου δώρα. Μπορεί να είναι κάποια δειγματολόγια. Βάζεις 10, 20, 30 προϊόντα που εσύ θέλεις, επιθυμείς να τα έχεις μαζί σου και από τη στιγμή που έχεις συμπληρώσει την αίτηση, μιλάς με τον συνεργάτη, φίλο, φίλη που σε έχει καλέσει σήμερα στην παρουσίαση αυτή, τη βλέπεις και είσαι πολύ ενθουσιασμένος και θες να πάρεις το πακέτο σου. Εάν από κάπου αδυνατείς ή δεν συμπληρώνεις την παραγγελία, μπορείς να κάνεις αυτό που σου είπα στην αρχή. Να πάρεις τα link του καταλόγου, να τα στείλεις σε 10 δικούς ανθρώπους και να τους πεις απλά άνοιξε τον και βάλε μια παραγγελία. 15 ευρώ να παραγγείλει 5 άνθρωποι, έχει αμέσως πάρει μια παραγγελία από 15 ευρώ. Έχει κάνει το μισό πακέτο, το έχει ξοφλήσει. Είναι πολύ απλό και ρεαλιστικό 5, 6, 7 δικοί σου άνθρωποι να βάλουν από 10, 20 ευρώ μια μικρή παραγγελία. Κάτι που ούτως ή άλλως το αγοράσουν τις επόμενες μέρες. Όλοι θα κάνουν δώρα σε κάποιο Χρήστο, Χριστίνα, σε κάποιο Βασίλη, σε κάποια Βασιλεία, σε κάποιον Ιωάννη, σε τόσες γιορτές έχουμε μέσα σε αυτό πέρα το μήνα. Όλοι θα πάνε και θα χρησιμοποιήσουν μια δοντόκρεμα, ένα σαμπουάν, κάποιο πολυβιταμίνη, κάποια μαντιλάκι, ξεβαθύ σε μακιγιά, υγρό σαπούνι, χιλιάδες πράγματα. Άρα, ανοίξτε τα φτερά σας, στείλτε τους καταλόγους και πάτε τις πρώτες παραγγελίες. Κατεβάζει την αίτηση, εμείς κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα και live meeting. Meeting σημαίνει Skype, όλοι με την κάμερα, όλοι βλεπόμαστε, συζητάμε απορίες, ερωτήσεις, προβληματισμούς να προχωρήσει τη δουλειά. Το επόμενο webinar που θα γίνει σε ακριβώς 48 ώρες. Δηλαδή από σήμερα την μεθεπόμενη μέρα, όχι αύριο την μεθεπόμενη μέρα, γίνεται ένα το μεσημέρι η ώρα 12 και ένα πάλι τη ώρα η ώρα 6 που θα μπορείτε αμέσως που είστε σήμερα μέσα να καλέσετε κόσμο για αυτές τις δύο παρουσιάσεις. Επίσης την Δευτέρα που μας έρχεται θα παίζει εδώ πέρα στο γραφείο, θα γίνει ένα μπαζάρ που μπορείτε να έρθετε να φέρετε πελάτες και να αγοράσουν τα προϊόντα δικά σας ή να δουν γενικά να δοκιμάσουν και να παραγγείλουν μετά από εσάς. Λοιπόν, εδώ δείχνω λίγο την ιστοσελίδα, έτσι φαίνεται η ιστοσελίδα. Όπως βλέπετε έχουμε πάρα πολλούς διάσημους ανθρώπους και στην εταιρεία. Εδώ παίρνει η Ακαδημία. Δωρεάν, όπως σας είπα και προηγούμενα, μπορείτε να παραδώσετε την Ακαδημία. Λοιπόν, και εδώ είναι τα set εκκίνησης που όπως έχετε ήδη δει, ήδη κάποιοι είστε ήδη στην ιστοσελίδα liveRichAcademy.com. Κατεβάζετε πάλι τους καταλόγους, κατεβάζετε τις αιτήσεις και ξεκινάτε την εταιρεία σας σήμερα. Το μεγαλύτερο μυστικό το έτος 2015 για να δημιουργήσετε εισόδημα είναι η ταχύτητα. Δεν υπάρχουν σήμερα πατέντες. Το Facebook όταν έγινε γνωστό υπήρχαν ήδη δεκάδες εταιρείες παρόμοιες σαν και αυτό και καλύτερο από αυτό. Κάποιοι από εσάς ξέρετε κιόλας. Το Facebook αναπτύχθηκε διότι έκανε πιο γρήγορα εφαρμογή αυτό που είχαν. Το Google υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και σήμερα χιλιάδες μηχανές αναζήτησης. Yahoo, Mahoo και πάει λέγοντας. Αυτοί αναπτύχθηκαν πιο γρήγορα. Έτσι και εδώ πέρα. Η ταχύτητα παίζει σημαντικό ρόλο. Έχετε μεγάλη βοήθεια από την εταιρεία, εκπληκτική ποιότητα και πρέπει να τρέξετε γρήγορα. Σας εύχομαι καλό ξεκίνημα, δύναμη και εκμεταλλευτείτε το μεγαλύτερο ταλέντο που σας έχει δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι το φως μέσα σας. Καλή επιτυχία, ζωντάνια, ενέργεια, δύναμη και με πολύ αγάπη αγαπήστε τον εαυτό σας, χαμογελάστε και κάνετε όνειρα στην πραγματικότητα. Πάμε, Ζενιλίδης. Power. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it.
People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. I didn't get the job. But here's the thing, I didn't quit. I didn't fall back. I walked out of there to prepare for the next audition, and the next audition, and the next audition. I prayed. But what is most important is that you have to dig deep down.